Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Best TV. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή χωρίς μοντάζ. Και είναι πάρα πολλά τα θέματα τα οποία θα μπορούσαμε να έχουμε σε σημερινή εκπομπή. Παρόλα τα αυτά, επειδή εκτός από το κομμάτι της πανδημίας, εκτός από το κομμάτι των εμβολιασμών, εκτός από την μετάλλαξη Δέλτα που έχει αρχίσει και απασχολεί όχι μόνο τους λοιμοξιολόγους, αλλά και όλους τους πολίτες, τους Έλληνες, έχει αρχίσει να απασχολεί και τους επιχειρηματίες της εστίασης, τους ξενοδόχους. Γενικότερα έχει αρχίσει και απασχολεί και την κυβέρνηση, αλλά βεβαίως και την αξιωματική αντιπολίτευση. Από εκεί και έπειτα όμως υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Και άλλα ζητήματα στα οποία δεν μπορούμε να γυρίσουμε την πλάτη και δεν μπορούμε να αφήσουμε πράγματα να αιωρούνται, να μένουν αναπάντητα. Και επειδή εδώ στην εκπομπή χωρίς μοντάζ, στο Best TV, έδωσε απαντήσεις, είπε πράγματα ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Βαρβιτσιώτης, δεν θα μπορούσαμε να μην έχουμε την απάντηση. Και η απάντηση βεβαίως μπορεί να προέλθει μόνο από ένα κορυφαίο στέλεχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και μάλιστα από έναν άνθρωπο ο οποίος βρισκόταν στη θέση του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργού Εξωτερικών. Είναι κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την τιμή την οποία μας κάνει. Κύριε Υπουργέ, κύριε Κατρούγκαλε, σας ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί μας. Έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε και θα μου... Δική μου χαρά και τιμή. Και θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσουμε πριν πάμε στα θέματα της διπλωματίας, της αμιγούς πολιτικής κοινής. Θα ήθελα να μου κάνετε ένα σχόλιο, γιατί εκτός όλων των άλλων είσαστε ένα από τα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Πάρα πολύ κοντά στον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στον κύριο Τσίπρα, και βεβαίως ένας από τους ανθρώπους που συμμετέχει σε όλες τις εσωτερικές διαδικασίες του κόμματός σας. Και θα ήθελα να μου πείτε, βλέποντας αυτή την κατάσταση με την πανδημία, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ικανοποιημένος από τις αποφάσεις τις οποίες παίρνει η κυβέρνηση? Ακούστε, εμείς έχουμε αποδείξει από την αρχή ότι και σε αυτό το θέμα, όπως και στα εθνικά, ακολουθούμε μια πατριωτική στάση. Υποστηρίζουμε μέτρα που πρέπει να υποστηριχθούν. Βάλαμε πλάτη στο πρώτο κύμα. Σαφώς λέμε σε όλους τους πιθανούς τόνους ότι θα πρέπει να εμβολιαστούμε. Το τείχος αυτό της ανοσίας περνάει από τον εμβολιασμό όσο το δυνατό περισσότερον. Από την άλλη μεριά δεν μπορούμε να μην ασκούμε και κριτική σε μέτρα που τα θεωρούμε άστοχα. Από την αρχή, για παράδειγμα, είχαμε ασκήσει έντονη κριτική στο πώς θυσιάστηκε η επιτυχία του πρώτου κύματος της πανδημίας με την μη λήψη ορισμένων αυτονόητων μέτρων. Ότι ο τουρισμός άνοιξε χωρίς να υπάρχουν τα αναγκαία τεστ, ότι δεν λήφθηκαν τα αναγκαία μέτρα ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας όταν δεν υπήρχε η μεγάλη πίεση προς αυτό, ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ειδικά στην Αθήνα και τις άλλες μεγάλες πόλεις, δεν ενισχύθηκαν με αποτέλεσμα να είναι εστίες υπερμετάδοσης και ούτω καθεξής. Αντίστοιχη κριτική ασκούμε και τώρα, γιατί φαίνεται αρκετά από τα μέτρα που εξαγγέλλονται σε σχέση με την εστίαση να είναι σπασμωδικά και αντιφατικά, και κυρίως να είναι αντίθετα σε μία βασική αρχή που πρέπει πάντοτε να ακολουθούμε, ότι δηλαδή η προστασία της δημόσιας υγείας είναι ευθύνη της πολιτείας. Δεν μπορεί να μετατίθεται σε άλλους, σε ιδιώτες, δεν μπορεί να είναι ευθύνη του εστιατόρα, του ξενοδόχου, η περιφρούρηση μέτρων υγιεινής που θα πρέπει η πολιτεία να τα θεσπίσει και να τα εφαρμόσει με τρόπο που και ρεαλιστικά να είναι και να μπορεί να ελεγχθούν με τις δικές της δυνάμεις. Τις δυνάμεις δηλαδή που έχει. Και όμως, αν μου επιτρέπετε, φαίνεται ξεκάθαρα ότι δημιουργούνται ταχύτητες δύο πολιτών. Μάλλον έχουμε δύο ταχύτητες, δύο διαφορετικές κατηγορίες πολιτών. Έχουμε τους εμβολιασμένους και τους ανεμβολίαστους. Από ό,τι βλέπω λοιπόν και από ό,τι βλέπει και όλος ο κόσμος, μέσα στο προσεχές χρονικό διάστημα θα μπορούν να πηγαίνουν μόνο οι εμβολιασμένοι είτε να φάνε, είτε να πιούνε, είτε να διασκεδάσουν, είτε ακόμα και να φύγουν από τον ένα νομό να πάνε στον άλλον, από την Αθήνα να πάνε σε διάφορα νησιά και πάει λέγοντας. Και αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα, δημιουργεί μία ανισότητα. Και ήθελα πραγματικά να μου πείτε την άποψη, και τόσο τη δική σας, όσο και της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό είναι αποδεκτό? Είναι αποδεκτό για την ελληνική κοινωνία?
Εδώ δεν χρειάζεται καν την άποψη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί έχει τοποθετηθεί ο αρμόδιος πολιτικός οργανισμός, ο υπεύθυνος για την προστασία των δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στην Ήπειρό μας, το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο έχει ταχθεί, όπως και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, όπως και εγώ προηγουμένως, υπέρ του εμβολιασμού. Έχει τονίσει όμως ότι αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούν να ληφθούν μέτρα σε βάρος όσων δεν έχουν εμβολιαστεί, μέτρα δηλαδή δυσμενών διακρίσεων. Εδώ να ξεκαθαρίσω ότι μπορεί να υπάρξει και από άποψη συντάγματος και από άποψη πολιτικής, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης εξετάζει, και από άποψη της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, μια διαφορετική μεταχείριση εμβολιασμένων και μη εμβολιασμένων, που ανάγεται αποκλειστικά και μόνο στην υγειονομική διαφορά που έχουν οι δύο αυτές κατηγορίες. Ούτε όμως μπορούν να υποβληθούν δυσμενή μέτρα με την μορφή ποινών, ακόμα και σε εισαγωγικά βάλτε αυτή τη λέξη, σε βάρος όσων δεν έχουν μπορέσει να εμβολιαστούν, είτε από επιλογή είτε από αδυναμία. Ακόμα και σήμερα όλοι όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί να ήθελαν να εμβολιαστούν, μέχρι το τέλος Αυγούστου δεν θα τα έχουν καταφέρει με τους ρυθμούς που αυτή τη στιγμή γίνεται ο εμβολιασμός. Επίσης, να σχολιάσω πρόβλημα, ότι... πρώτα απ' όλα να σας πω το εξής, ότι στο νομό Κορινθίας έχει εμβολιαστεί μόνο το 25%. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είναι επαρκή τα εμβολιαστικά κέντρα. Χρειάζονται περισσότερα εμβολιαστικά κέντρα. Ακόμα λοιπόν και αν αύριο το πρωί ανοίξουν άλλα 10 εμβολιαστικά κέντρα, δεν προλαβαίνει ο νομός Κορινθίας να εμβολιαστεί. Άρα, όταν μιλάμε για τέταρτο κύμα, όταν μιλάμε για μετάλλαξη Δέλτα μέσα στον Ιούλιο, μέσα στον Αύγουστο, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ υπάρχει ένα ρεαλιστικό πρόβλημα, το οποίο δεν ξέρω με ποιο τρόπο πρέπει να λυθεί ή μπορεί να λυθεί. Μα ακριβώς όπως τα λέτε είναι. Και αυτό δείχνει ακριβώς την αστοχία προγραμματισμού της κυβέρνησης. Να θυμίσω ότι ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε θέσει ως στόχο το 70% των Ελλήνων πολιτών να έχει εμβολιαστεί μέσα του στον Ιούνιο. Αυτό προφανώς, όπως ξέρετε, δεν έγινε δυνατό. Και πάντοτε όταν υπάρχει μια επιτυχία ή μια αποτυχία σε ένα στόχο που βάζει η εκάστοτε κυβέρνηση, αυτή είναι η αρμόδια, είτε για τον έπαινο είτε για τον ψόχο. Θα μπορούσα να συνεχίσω την επαρρύθμιση και άλλων προβλημάτων που υπάρχουν. Για παράδειγμα, πάλι σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που δίνουν οι Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Συμβούλιο της Ευρώπης, κάπως θα έπρεπε να έχει μια ελεύθερη επιλογή ανάμεσα στο εμβόλιο που θα κάνει. Και εδώ έχουμε πράγματι ένα προβληματισμό που έχει δημιουργηθεί σε πολλούς συμπολίτες μας για το AstraZeneca. Εγώ δεν είμαι ειδικός. Μπορώ όμως να δω ότι υπήρχαν αντιφατικές ανακοινώσεις που εκδόθηκαν και από αρμόδια όργανα. Υπάρχει άρα ένας προβληματισμός για τον οποίο δεν οφείλονται οι πολίτες. Που δεν μπορούν να δυσχωρεωθεί σε βάρος τους. Επίσης, μια τελευταία παρατήρηση. Ακούω να χρησιμοποιούν πολλές φορές κυβερνητικά στελέχη τον όρο προνόμια για τους εμβολιασμένους. Δεν νοιούνται σε δημοκρατία προνόμια. Είπα και προηγουμένως, μια διαφοροποίηση εμβολιασμένων και μη εμβολιασμένων αποκλειστικά και μόνο με βάση τα υγειονομικά χαρακτηριστικά, χωρίς να γίνεται apartheid σε βάρος των δεύτερων, είναι δυνατή. Όχι όμως προνόμια. Όχι αποκλεισμοί. Άδωνης Γεωργιάδης, εμβολιαστείτε, διαφορετικά θα κλείσουν τα πάντα και θα χρεοκοπήσουμε διότι δεν υπάρχουν άλλα χρήματα. Πόσο αποδεκτές είναι τέτοιου είδους τοποθετήσεις, κύριε Υπουργέ? Πρώτα-πρώτα διαψεύδει αυτή η τοποθέτηση του κύριου Γεωργιάδη ότι επίκειται χρεοκοπία αν δεν κάνουμε ό,τι μπορούμε, με τη ροζ εικόνα για την ανάπτυξη που προσπαθούν άλλα στελέχη της κυβέρνησης να μας πείσουν ότι όλα πάνε καλά. Και όταν αυτό το ακούω από τον αρμόδιο, το κατεξοχήν αρμόδιο για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, είναι λογικό να ανησυχώ, όχι μόνο για το υγειονομικό σκέλος πια, αλλά για αυτή καθεαυτή την οικονομία. Να πω επίσης ότι και στο παρελθόν έχω ακούσει από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Γεωργιάδη, αντιφατικά πράγματα. Να θυμίσω ότι από τηλεοπτικό παράθυρο το πρωί εξήγηλε μέτρα σε σχέση πάλι με το take away και την εστίαση, τα οποία τα πήρε πίσω ο ίδιος το μεσημέρι μετά. Όταν μιλούσα στην αρχή των απαντήσεών μου για σπασμωδικά μέτρα και αντιφατικά της κυβέρνησης, εννοούσα κάτι συγκεκριμένο όπως αυτό. Και φυσικά θα μπορούσα να συνεχίσω. Αυτό που πρέπει να περιμένουμε λοιπόν από την κυβέρνηση είναι να πιάνει τους στόχους που θέτει, να μην προσπαθεί να μεταθέτει τις δικές ευθύνες στους πολίτες και να λειτουργεί με κριτήριο τη δημοκρατία και τα δικαιώματα. Λοιπόν, τώρα θα σας πάω στα δικά σας.
Θα σας πάω στα εσωτερικά σας. Δεν είναι λίγοι αυτοί, κύριε Υπουργέ, κύριε Κατρούγκαλε, που λένε το εξής. Με τόσες αστοχίες από την πλευρά της κυβέρνησης, με τόσα φάουλα από την πλευρά των υπουργών, με τόσες άστοχες δηλώσεις και μάλιστα μερικές φορές που αγγίζουν και τα όρια της διγλωσίας, θα έπρεπε ο ΣΥΡΙΖΑ, αν μη τι άλλο, να έχει καλύψει τη διαφορά με την οποία έχασε στις εκλογές, στις εθνικές, πριν από 2 χρόνια. Κάποιοι άλλοι λένε ότι θα έπρεπε να έχει πάρει ήδη κεφάλαιο ΣΥΡΙΖΑ. Παρόλα τα αυτά, η διαφορά δημοσκοπικά φαίνεται ότι έχει μείνει ακριβώς πάνω από τις 10 με 12 μονάδες. Γιατί, κύριε Υπουργέ, φταίει η εσωστρέφεια, φταίει η λάθος πολιτική που κάνετε ως αξιωματική αντιπολίτευση, φταίει ο Τσίπρας? Αυτή είναι μια εύλογη ερώτηση. Μπορώ να σας πω ότι η ευθεία απάντηση είναι ότι ο μόνος στον οποίο δεν μπορεί να καταλογιστεί ευθύνη για κάτι τέτοιο είναι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, χάρη στον οποίο φτάσαμε και στο 35% και στο 32%. Από την άλλη μεριά, οι δημοσκοπήσεις δεν είναι το αποτέλεσμα των εκλογών. Δεν θα μείνω όμως μόνο εκεί. Θα μπορούσα να σας πω επίσης και ότι σε περιόδους πανδημίας παγώνουν γενικά τόσων μεγάλων κρίσεων εθνικής διάστασης, παγώνει κατά κάποιο τρόπο ο πολιτικός χρόνος. Υπάρχει μια τάση συσπήρωσης των πολιτών γύρω από την κυβέρνηση, η οποία είναι αρμόδια, όπως είπα και προηγουμένως, συνταγματικά, πολιτικά, να βγάλει τη χώρα από αυτό το φαράγγι. Όμως η σχετική απογοήτευση και αποδοκιμασία των πολιτών όταν τα ερωτήματα γίνονται συγκεκριμένα, όταν τίθεται για παράδειγμα ερωτήματα σε σχέση με την επάρκεια των μέτρων που έλευε η κυβέρνηση, είτε σε σχέση με την οικονομία, είτε με την πανδημία, το υγειονομικό σκέλος της πανδημίας, εκεί είναι φανερό ότι τα μέτρα αυτά έχουν μια σημαντική αποδοκιμασία. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Μάλιστα, οφείλω έτσι για να συμβουλευτώ και τις σημειώσεις μου, πρέπει να σας πω ότι οι τελευταίες 5 δημοσκοπήσεις δείχνουν την εξής εικόνα. Δυσαρέσκεια του κόσμου για τα μέτρα όσον αφορά στην πανδημία. Δυσαρέσκεια του κόσμου όσον αφορά στο κομμάτι της εσωτερικής ασφάλειας. Φαίνεται αυτό από τα νούμερα. Mm-hmm. Η διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ, 12 με 15 μονάδες υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Καταλληλότερος πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, δεύτερος ο κανένας, τρίτος ο Αλέξης Τσίπρας. Εδώ πώς αντιλαμβάνεστε? Παρακαλώ. Ναι, σας είπα και εγώ προηγουμένως ότι τα δημοσκοπικά μεγέθη που είναι μια φωτογραφία της στιγμής δείχνουν μια κατάσταση που δεν έχει ανατραπεί τουλάχιστον η διαφορά των εκλογών. Σας λέω όμως ότι όταν προσέξει κανείς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων, εκεί που κρίνονται οι πολιτικές, φαίνεται ότι η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών. Αθροίστε σε αυτό το ποιοτικό χαρακτηριστικό που πρέπει πάντοτε να το λαμβάνουμε υπόψη στις δημοσκοπήσεις, το ότι η κυβέρνηση απολαμβάνει μια πρωτοφανή υποστήριξη από τη μεγάλη πλειονότητα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, πρωτοφανή και όχι απλώς μεταπολιτευτικά, πρωτοφανή στην πολιτική και κοινοβουλευτική ζωή της Ελλάδας. Το πάγωμα επομένως της κατάστασης για αντικειμενικούς λόγους, το πάγωμα λόγω της πανδημίας, που οδηγεί πολλούς, λένε οι Αγγλοσάξονες, έχουν ένα όρο, το rally around the flag, το να μαζεύονται γύρω από τη σημαία, όπως σε κάθε εθνική κρίση. Σε συνδυασμό με το ότι υπάρχει αυτή η μεγάλη υποστήριξη, η κάλυψη και ο εξοραϊσμός των κενών της πολιτικής από τη Νέα Δημοκρατία, μπορούν να εξηγήσουν αυτή την δημοσκοπική εικόνα. Όταν όμως, όπως ελπίζω ότι θα συμβεί, θα βγούμε σιγά σιγά από την πανδημία, θα αρχίσουν να φαίνονται οι ξεκάθαρα οι δυσμενείς συνέπειες αυτής της πολιτικής για τους πολλούς Έλληνες. Θα φανεί για παράδειγμα τι συνέπειες έχει για τους μικρομεσαίους το να τους θεωρεί κανείς ζόμπι, όπως είναι οι τοποθετήσεις που έχουν γίνει και από τον αρμόδιο σύμβουλο του Πρωθυπουργού, τον κύριο Πατέλη, και από τον Υφυπουργό Οικονομικών. Θα φανεί ποιες θα είναι οι συνέπειες στους εργαζόμενους από αυτό το πρόσφατο εργασιακό. Με λίγα λόγια, η κυβέρνηση δεν είναι απλώς μη ικανή να διαχειριστεί την πανδημία. Δεν είναι αυτός ο πυρήνας της κριτικής μας. Ο πυρήνας της κριτικής μας είναι ότι προφανώς υπάρχει και διαχειριστική ανικανότητα, ανέφερα προηγουμένως παραδείγματα. Κυρίως όμως υπάρχει ένα συνολικό σχέδιο αναδιάρθρωσης της κοινωνίας και της οικονομίας σε μια κατεύθυνση που δεν είναι
προς όφελος των πολλών, αλλά των λίγων και ισχυρών. Δεν θα το κάνω ακόμα πιο ξεκάθαρο. Όταν μιλούν για επιχειρήσεις ζόμπι, αναφέρονται για όλες αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που και υποχρεωμένες ήταν από την περίοδο των μνημονίων και πρόσθετο ιδιωτικό χρέος μάζεψαν την περίοδο της πανδημίας και που καθόλου δεν θα μπορέσουν να έχουν πρόσβαση σε αυτόν τον πακτολό χρημάτων που θα έρθει από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ακριβώς γιατί έχει σχεδιαστεί έτσι το Ταμείο Ανάκαμψης να πάει μόνο σε μεγάλες και ισχυρές επιχειρήσεις. Αυτό θα δημιουργήσει λοιπόν ένα μεγάλο άδειασμα, δημιουργική καταστροφή το λένε οι νεοφιλελεύθεροι οικονομολόγοι, από το οποίο θα υποφεληθούν ακριβώς αυτοί που θα πάρουν τα χρήματα. Δεν είναι αυτό που έχει ανάγκη ο ελληνικός λαός, δεν είναι ανάγκη αυτό που έχουν οι εργαζόμενοι. Ο ελληνικός λαός, κύριε Υπουργέ, έχει ανάγκη να βλέπει τα τιμολόγια της ΔΕΗ να μην του έρχονται φουσκωμένα. Και από ό,τι έχω αντιληφθεί, η αξιωματική αντιπολίτευση αυτό το συγκεκριμένο δεν το έχει εκμεταλλευτεί ίσως τόσο όσο θα έπρεπε. Και όχι μόνο αυτό, υπάρχει ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ. Το καλάθι της νοικοκυράς έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Ανεβαίνει η βενζίνη, ανεβαίνει το ντίζελ. Θα έλεγε λοιπόν κανείς ότι έχει ένα πεδίο δόξης λαμπρό μπροστά της η αξιωματική αντιπολίτευση και πάρα πολλά και διαφορετικά θέματα για να χτυπήσει, για να αντιμετωπίσει, αν θέλετε, ακόμα και αυτό το επικοινωνιακό τσουνάμι, όπως το περιγράψατε, που είναι υπέρ της κυβέρνησης, υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή ο κόσμος αυτά τα ζει, τα βιώνει καθημερινά, δεν βλέπουμε, δεν αισθανόμαστε αυτή την πίεση της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς την πλευρά της κυβέρνησης. Θα περιμέναμε ίσως να βλέπουμε κάθε μέρα τον κύριο Τσίπρα να βγαίνει οπουδήποτε δημόσια και να λέει «Πάμε σε εκλογές τώρα, έχετε αποτύχει». Έχω την εντύπωση ότι είναι πολύ πιο ήπιος ο κύριος Τσίπρας σε αυτή τη χρονική περίοδο, κύριε Υπουργέ. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Ο στόχος κάθε κόμματος που είναι πατριωτικό δεν είναι απλώς να έρθει αυτό στην εξουσία και να φύγει το κυβερνητικό κόμμα. Είναι να προωθεί συγκεκριμένες προτάσεις που είναι προς το καλό των πολλών. Αυτό το χαρακτηριστικό έχουν οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Και πράγματι ο Αλέξης Τσίπρας σχεδόν κάθε μέρα βγαίνει με συγκεκριμένες προτάσεις. Το ότι πολλές από αυτές δεν φτάνουν στα αυτιά των περισσότερων συμπολιτών μας οφείλεται ακριβώς σε αυτό το ιδιόμορφο εμπάργκο που έχει επιβάλει αυτό το σχεδόν καθεστωτικό μονομπλοκ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όμως έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις για τη ΔΕΗ ή για τα καύσιμα. Είναι χαρακτηριστικό αυτό το παράδειγμα που πολύ σωστά το θέσατε, γιατί θα μπορούσε κανείς να δεχθεί ότι σε ορισμένα προϊόντα να υπάρχουν αυξήσεις λόγω της πανδημίας, δυσκολιών που υπάρχουν, στις μετακινήσεις που έχουν ακριβήνει. Όμως η τιμή του πετρελαίου έχει καταρρεύσει τον τελευταίο χρόνο. Και όχι απλώς δεν είδαμε αυτή η κατάρρευση των τιμών να περνά στην αγορά, είτε στην ενέργεια, στο ηλεκτρικό, είτε στη βενζίνη, αλλά έχουμε δει το αντίθετο. Να αυξάνονται τα τιμολόγια που εμείς τα κρατήσαμε όσο ήμασταν κυβέρνηση, όσο μπορούσαμε σταθερότερα της ΔΕΗ, σε επίπεδο που πολλές φορές φτάνει το 20%. Αυτό είναι ακόμα ένα δείγμα της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, που δεν είναι πολιτική για τους πολλούς, αλλά για τους λίγους. Εμείς έχουμε για όλα αυτά τα επίπεδα πολιτικών, όχι απλώς κριτική. Δεν αρκεί να γκρινιάζεις, δεν αρκεί να βάζεις το δάκτυλο, έστω επί τον τύπο των ύλων των πραγματικών προβλημάτων. Πρέπει να έχεις προτάσεις για το τι θα κάνεις εσύ, αν ήσουν κυβέρνηση. Σε όλα αυτά τα θέματα, λοιπόν, εμείς έχουμε και προτάσεις και κοστολόγηση των προτάσεων. Για να μας λένε ότι αυτά είναι αλόγια του αέρα ή ότι περιμένουμε ότι θα σωθούμε από λεφτόδεντρα. Και ακριβώς εκεί περιμένουμε να κρυθούμε. Και ακριβώς για αυτόν τον λόγο, αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε και την προγραμματική μας συνδιάσκεψη, ούτως ώστε συγκεκριμένα και συγκροτημένα να υπάρχει ένας συνδυασμός των μακροπρόθεσμων προτάσεών μας, του προγράμματός μας, με τα πολύ συγκεκριμένα που προτείνουμε και αύριο ή και για χθες. Όχι μόνο πιέστε, για το Υπουργέ, μακρινό. Πιέστε, πραγματικά πιέστε για να ανοίξει η διόρυγα της Κορίνθου. Ο Ισθμός είναι κλειστός από τις 15 Ιανουαρίου. Ούτε τσάπα δεν έχει μπει ακόμα. Ούτε τσάπα. Και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και για την τοπική αγορά και για τους μισθούς των εργαζομένων, παρόλο που έχουν διαβεβαιώσεις ότι θα πληρώνονται κανονικά. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι έχουν αλλάξει δρομολόγια όλα τα φορτηγά, όλα τα πλοία και κάνουν το γύρο της Πελοποννήσου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και είναι ένα τεράστιο πρόβλημα αυτό, κύριε Υπουργέ. Θέλω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να πάμε στο θέμα των Πρεσπών. Ο κύριος Τσίπρας συναντήθηκε με τον Ζάεφ. Πήγε στα Σκόπια. Ήταν σωστή η χρονική στιγμή για να πάει?
Έχει σηκωθεί τόσο πολύ μεγάλη σκόνη ότι οι Σκοπιανοί δεν τηρούν τη συμφωνία των Πρεσπών. Απεγκλώβησε μάλιστα τον Μητσοτάκη, και πρέπει να το πούμε, από τα πρωτόκολλα, από τα μνημόνια της συμφωνίας των Πρεσπών, και ενώ έψαχνε μία διέξοδο ο Πρωθυπουργός για να μην τα φέρει στη Βουλή, να καθυστερήσει όσο γίνεται για να τα φέρει στη Βουλή, γιατί έχει και αυτό στα εσωτερικά του. Έχει τον κύριο Σαμαρά, έχει τον κύριο Καραμαλή, υπάρχουν προβλήματα μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και τα γνωρίζει ο Μητσοτάκης. Ο Ζάεφ λοιπόν τον απεγκλώβησε. Ο Τσίπρας για ποιο λόγο συνδράμει προς αυτή την κατεύθυνση? Ας τα πάρουμε με τη σειρά. Πρώτα, αυτά τα μνημόνια που δεν φέρνει να ψηφιστούν στη Βουλή ο κύριος Μητσοτάκης. Η πρώτη ερώτηση θα ήταν, είναι καλά ή κακά για την πατρίδα μας? Το βασικότερο από αυτά τα μνημόνια προβλέπει ότι ο εναέριος χώρος της Βόρειας Μακεδονίας θα περιπολείται, θα εξασφαλίζεται η τήρησή του από τα δικά μας τα F-16. Αυτό δείχνει μια διάσταση της συμφωνίας των Πρεσπών που πολλές φορές δεν την έχουμε λάβει υπόψη στο διάλογο. Ότι δηλαδή απελευθέρωσε την πατρίδα μας από την απειλή να έχουμε και στο μια παρουσία της Τουρκίας. Όπως στο πλαίσιο μιας δαγκάνας που θα περιέκλειε τη χώρα μας, όχι από τα ανατολικά, τα νότια με τη Λιβύη και από το βορρά. Σκεφτείτε πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα αν δεν ήταν ελληνικά F-16 στον ενάεργο χώρο της Βόρειας Μακεδονίας, αλλά τουρκικά. 5 λεπτά η κυβέρνηση, από τη Θεσσαλονίκη. Δεν λέει ότι δεν θα το τηρήσει. Κάθε άλλο λέει ότι θα το τηρήσει. Απλά τώρα παίζουμε ουσιαστικά, είναι καθαρά πολιτική εντυπωσιασμού. Αυτά τα οποία αναφέρονται στη συμφωνία των Πρεσπών, τα τηρεί η Νέα Δημοκρατία. Μην γελιόμαστε, κύριε Υπουργέ, άλλο είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι όταν έρθουν τα πρωτόκολλα και η μισή κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αποχωρήσει ή δεν τα ψηφίσει, θα έχει εσωτερικό πρόβλημα ο Μητσοτάκης. Και ενώ λοιπόν περιμέναμε από μέρα σε μέρα να τα δούμε αυτά τα πρωτόκολλα, ο Ζάεφ τον απεγκλώβησε. Μα περιμένετε να σας πω γι' αυτό. Παρακαλώ. Αυτό που λέτε είναι πράγματι το ουσιώδες. Ότι η Δημοκρατία εξακολουθεί και τώρα, όπως έκανε και την προεκλογική περίοδο, να μην χαράσει εξωτερική πολιτική με βάση τα εθνικά συμφέροντα, τι είναι καλό για τη χώρα, αλλά με βάση είτε το μικροκομματικό κέρδος, το εκλογικό κέρδος στις εκλογές, είτε τώρα τις εσωκομματικές αντιδράσεις. Εμείς αντίθετα, ξέροντας ότι μπορεί να εισπράξουμε εκλογικό κόστος, κάναμε αυτό που θεωρούσαμε σωστό. Αντίθετα, η μόνη διαφωνία που έχω σε αυτά που είπατε είναι ότι δεν εφαρμόζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη ακόμα και εκείνες τις πλευρές της συμφωνίας των Πρεσπών που είναι ξεκάθαρα υπέρ των εθνικών συμφερόντων. Για παράδειγμα, είχε συμφωνηθεί ότι θα πρέπει να φύγουν όλες οι αλυτρωτικές ρυθμίσεις, διατάξεις από τα βιβλία των σχολείων. Οτιδήποτε μιλούσε για Μεγάλη Μακεδονία που θα φτάνε και μέχρι την Χαλκιδική. Ενώ εμείς είχαμε συμφωνήσει αυτά τα βιβλία, αυτές οι αναφορές να φύγουν μέχρι το Σεπτέμβριο του 2019, υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις για τις οποίες ευθύνεται σαφώς η κυβέρνηση. Το άλλο μεγάλο θέμα της προστασίας των ελληνικών κυβερνήσεων. Η ελληνική κυβέρνηση που δεν το έχει πράξει, η κυβέρνηση του Ζάεφ, κύριε Υπουργέ. Ναι. Γιατί γι' αυτό προβλεπόταν μια επιτροπή, για την οποία εμείς την είχαμε συγκροτήσει, είχε εντολή να παραδώσει και είχαν συμφωνήσει οι Βορειομακεδόνες να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία μέχρι το Σεπτέμβριο του 2019. Και αυτό που έκανε η κυβέρνηση είναι να βγάλει τα μέλη της επιτροπής που είχαμε εδώ στην Ελλάδα και από τα οποία μιλούσαν την γλώσσα της γειτονικής χώρας, έβαλε στελέχη, αξιόλογα στελέχη, συναδέλφους πανεπιστημιακούς που δεν έχουν όμως αντίστοιχη γνώση της γλώσσας, με αποτέλεσμα να έχουμε σε αυτόν τον τομέα σημαντικές καθυστερήσεις. Αντίστοιχα, δεν έχει προχωρήσει η Επιτροπή για τα προϊόντα και για τα εμπορικά σήματα που σύμφωνα με την Συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να παραδώσει μέσα σε 3 χρόνια τα συμπεράσματά της. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν τι λέμε απέναντι στην κυβέρνηση και απέναντι όμως στον Πρωθυπουργό Ζάεφ? Ότι πρέπει η Βόρεια Μακεδονία να εφαρμόσει κατά γράμμα τη συμφωνία. Γι' αυτό το λόγο ασκήσαμε κριτική όταν προχώρησε πράγματι σε άστοχες δηλώσεις σε το πλαίσιο του Euro για την εθνική ομάδα της Βόρειας Μακεδονίας ο Πρωθυπουργός της. Παραδέχθηκε όμως το λάθος του στη συνέχεια, όπως θα έπρεπε να κάνει κάθε πολιτικός. Και ο Αλέξης Τσίπρας πήγε στα Σκόπια ακριβώς για να στείλει αυτό το μήνυμα, ότι πρέπει η συμφωνία να τηρείται πιστά. Προσέξτε όμως κάτι που κι εσείς δεν το προσέξατε τόσο πολύ στην ερώτησή σας. Δεν πήγε μόνο
ο Αλέξης Τσίπρας στα Σκόπια. Εκεί πήγαν οι πρόεδροι και οι πρωθυπουργοί όλων σχεδόν των Βαλκανικών χωρών σε αυτό το φόρουμ. Και πήγαν ακριβώς γιατί το μεγάλο ζήτημα αυτή τη στιγμή για τα Δυτικά Βαλκάνια είναι η ευρωπαϊκή προοπτική τους. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν μια χώρα όπως είναι η δική μας, που θέλει να έχει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στην περιοχή, που θέλει να στείλει το σήμα ότι εμείς είμαστε που θα εξασφαλίσουμε το εισιτήριο για μια δημοκρατική πολιτική ζωή, αλλά και το εισιτήριο για την Ευρώπη στις χώρες των Βαλκανίων, να εκπροσωπούμαστε σε επίπεδο υφυπουργού, όπως εκπροσωπήθηκε η κυβέρνηση, όταν από την άλλη μεριά έχουμε προέδρους και πρωθυπουργούς? Αυτό δείχνει πάλι μια αμέλεια στην υπηρεσία των εθνικών συμφερόντων, πάλι για λόγους ξεκάθαρα μικροκομματικούς. Αμέλεια ή επίτηδες η κυβέρνηση θέλησε να υποβαθμίσει αυτή τη συνάντηση κατόπιν των τοποθετήσεων, των δηλώσεων και αυτών που συνέβησαν το τελευταίο χρονικό διάστημα? Ελάτε τώρα κύριε Υπουργέ, φαντάζομαι ούτε εσείς αισθανθήκατε σίγουρα άβολα βλέποντας την εθνική ομάδα των Σκοπίων της γειτονικής χώρας να παίζουν στο Euro, η εθνική μας ομάδα δεν ήταν εκεί, δεν είχε προκριθεί, και να παίζουν με το λογότυπο Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου Μακεδονίας. Φαντάζομαι αισθανθήκατε και εσείς άβολα. Μα όχι απλώς, ακούστε, οι πολιτικοί δεν είναι πρέπει να αντιδρούν συναισθηματικά. Από την πρώτη στιγμή και ο ΣΥΡΙΖΑ και εγώ προσωπικά τόνισα με δημόσιες δηλώσεις ότι αυτό ήταν παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Και ακριβώς επειδή ήταν παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών, καλέσαμε και τις αρχές της Βόρειας Μακεδονίας να ανακαλέσουν αυτή την αντίθετη με την συμφωνία πρακτική και τη δική μας την κυβέρνηση να παρακολουθούν στενά την εφαρμογή της. Όμως, όπως είπατε προηγουμένως, ο κύριος Ζάεφ αντελήφθη το λάθος και ζήτησε ουσιαστικά συγγνώμη, παραδεχόμενος ότι έκανε λάθος απέναντι σε αυτή την απέναντι σε αυτό το πέρασε το δικό του. Γιατί... σε όλο τον πρώτο γύρο αυτή τη φανέλα βλέπαμε. Δεν άλλαξε φανέλα, μετά ζήτησε συγγνώμη και αφότου βεβαίως έκανε και την ανάρτηση συγχαρητήρια στην εθνική ομάδα της Μακεδονίας. Ακριβώς για αυτό το λόγο λοιπόν ισχύει αυτό που είπα προηγουμένως, ότι πρέπει και η κυβέρνηση η δική μας να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της συμφωνίας, και κάθε φορά που έχουμε μια παράβαση εκ μέρους της γειτονικής χώρας αυτή να επισημαίνεται. Αλλά ξαναλέω, το ουσιώδες είναι πώς προωθούμε τα εθνικά συμφέροντα σε μια περιοχή. Η Συμφωνία των Πρεσπών δεν ήταν μόνο μια συμφωνία που έληξε τη διαφορά ανάμεσα στις δύο χώρες, αλλά που έστειλε ένα σήμα σε όλα τα Βαλκάνια ότι η Ελλάδα είναι χώρα που μπορεί να λύσει διαφορές με βάση το διάλογο και το διεθνές δίκαιο, και η χώρα η οποία μπορεί να εξασφαλίσει την είσοδο στην Ευρώπη σε όσες χώρες δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το μεγάλο διπλωματικό κεφάλαιο το ξοδεύει και δεν το αξιοποιεί όπως πρέπει η κυβέρνηση. Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε με την εξής ερώτηση και θέλω να μου δώσετε μία απάντηση με το χέρι στην καρδιά. Εάν συνεχίσουν, αν συνεχίσουν στη γειτονική χώρα αυτή την πολιτική αλυτρωτισμού, την προκλητική πολιτική, χωρίς να εφαρμόζουν την Συμφωνία των Πρεσπών, ακριβώς όπως έχει υπογραφεί ανάμεσα στις δύο χώρες, εσείς θα είσαστε υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής, κύριε Κατούργκαλε, ή θα συνδράμετε μαζί με την Νέα Δημοκρατία να διακόψετε την πορεία της προς την Ευρώπη, εάν δεν συμμορφωθούν οι γειτονές μας? Μα είναι σαφές ότι η πορεία της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρώπη εξαρτάται από το πώς θα τηρήσει τη Συμφωνία των Πρεσπών. Αυτό έχει καταγραφεί και στην ίδια τη Συμφωνία. Όμως, ο Πρωθυπουργός Ζάεφ και γενικά το κόμμα του, που ήταν αρχιτέκτονας της Συμφωνίας των Πρεσπών, είναι από αυτούς που θέλουν το σεβασμό της Συμφωνίας. Ποιοι είναι αυτοί που δεν θέλουν να εφαρμοστεί η Συμφωνία? Οι εθνικιστικές δυνάμεις στην Βόρεια Μακεδονία. Πολύ θα εκνευριστήκαμε βλέποντας τέτοιους ακροδεξιούς με τα συνθήματά τους στα γήπεδα όπου έπαιζε η εθνική τους ομάδα. Να θυμηθούμε όμως ότι έχουν την αντανάκλασή τους σε αυτούς, όχι τους πατριώτες που κατέβηκαν επειδή ήταν αντίθετοι στη συμφωνία στις διαδηλώσεις, αλλά με αυτούς τους αντίστοιχα ακροδεξιούς που φώναζαν στα Σκόπια με τα όπλα, ή σε αυτούς θα έχετε δει τους ακόμα πιο ακραίους που κατέβαζαν το πίστιά τους μπροστά στις κάμερες. Άρα, το μυστικό για την εφαρμογή
Το μυστικό για την εφαρμογή της συμφωνίας που πράγματι προωθεί και τα δικά μας εθνικά συμφέροντα και τα συμφέροντα της Βόρειας Μακεδονίας, αλλά και γενικότερα στέλνει ένα μήνυμα ειρήνης στην περιοχή των Βαλκανίων, είναι ακριβώς η απομόνωση των ακραίων εθνικισμών. Ακριβώς γιατί αυτοί είναι που οδηγούν στη δηλητηρίαση των σχέσεων των λαών. Και ακριβώς από αυτό το δηλητήριο ήρθε να μας απαλλάξει η Συμφωνία των Πρεσπών. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαστε καλά. Εγώ. Μας κάνατε σοφότερους σε πολλά πράγματα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε με το δεύτερο μέρος και βεβαίως με τον επίλογο της εκπομπής. Λοιπόν, δεύτερο μέρος χωρίς μοντάζ. Όλη αυτή την εβδομάδα και γενικότερα από την Τετάρτη και μετά είχα μια απορία. Θέλω παραδείγματος χάρη να πάρω τα παιδιά μου, να πάρω τη σύντροφό μου, τη γυναίκα μου, να πάμε οπουδήποτε. Να πάρω ένα τηλέφωνο, να κλείσω σε ένα ξενοδοχείο για να μπορέσω να μείνω το Σαββατοκύριακο. Όπως κάνει το 80, το 90, το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Να το προχωρήσω και ένα βήμα παραπάνω. Τον Αύγουστο που ξεκινούν τα μπάνια του λαού. Για να θυμηθούμε και τον αείμνηστο τον Ανδρέα Παπανδρέου. Θα πρέπει να κλείσουμε ξενοδοχεία. Θα πρέπει να κλείσουμε εισιτήρια για να δούμε πού θα πάμε και το τι ακριβώς θα κάνουμε. Δεν ξέρω αν μπορεί να σας απαντήσω εάν πρέπει να έχω εμβολιαστεί εγώ, αν θα πρέπει να έχουν εμβολιαστεί τα παιδιά μου, αν θα πρέπει να έχει εμβολιαστεί ολόκληρη η οικογένεια, αν θα πρέπει να επιλέξω ξενοδοχείο που θα έχει την ένδειξη για εμβολιασμένους ή αν θα πρέπει να επιλέξω ξενοδοχείο το οποίο θα είναι μεικτό ξενοδοχείο ή, εν πάση περιπτώσει, αν θα υπάρχουν μεικτά ξενοδοχεία. Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων του Νομού Κορινθίας. Κυρία Φιλιππίδου, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία και δεν ξέρω αν μπορείτε να μου λύσετε μερικές απορίες. Δηλαδή, αν το επόμενο Σαββατοκύριακο, παραδείγματος χάρη, θέλω να πάρω την οικογένειά μου, να κλείσω ένα δωμάτιο στο δικό σας το ξενοδοχείο, τι θα μου ζητήσετε, ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις για να μπορέσω να μείνω έστω για ένα Σαββατοκύριακο στο ξενοδοχείο σας? Κοιτάξτε, εδώ ανοίγει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Καλό θα είναι να προγραμματίσουμε όλοι μας να εμβολιαστούμε. Είναι υποχρέωση και ευθύνη, θα έλεγα, προς τους συνανθρώπους μας και τις οικογένειές μας και τα παιδιά μας, γιατί ακόμα οι εμβολιασμοί δεν έχουν ξεκινήσει τα παιδιά και δεν ξέρουμε αν θα ξεκινήσουν, να θωρακιστούμε για να μην έχουμε αρνητικές συνέπειες. Συμφωνώ, κυρία Φιλιππίδου, μαζί σας, αλλά εδώ πέρα υπάρχει ένα ρεαλιστικό πρόβλημα το οποίο θα πρέπει όλοι μας να το αντιμετωπίσουμε και εσείς πρωτίστως η κυβέρνηση αλλά και όλοι οι πολίτες. Ακόμα και αν αυτοί οι οποίοι μέχρι χθες είχαν αντίρρηση, αντιδρούσαν στο να εμβολιαστούν και τώρα θελήσουν να εμβολιαστούν, δεν προλαβαίνουν όλοι μαζικά να εμβολιαστούν μέχρι τις αρχές Αυγούστου. Θα κάνουν τώρα επιτές τους ή το PCR για να μπορέσουν να πάνε στον προορισμό τον οποίο θέλουν. Κοιτάξτε, είναι υποχρέωση όλων μας να βάλουμε στον προγραμματισμό τον εμβολιασμό, αν θέλουμε να μείνουμε ανοιχτοί. Και μιλάω τώρα από επιχειρηματική άποψη, αν οι ξενοδόχοι κλείσουν πάλι ή αν αυξηθούν πάρα πολύ τα κρούσματα, ο τουρισμός θα είναι χαμένος. Ήδη είναι μια χρονιά η οποία είναι δύσκολη, που όλοι προσπαθούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Όμως δυστυχώς λόγω των γεγονότων δεν μπορούμε στον βαθμό τον οποίο θα θέλαμε. Έτσι λοιπόν και εμείς οι επιχειρηματίες ζητάμε από τους πολίτες και τους συνανθρώπους μας να εμβολιαστούν για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τόσο την κοινωνία μας αλλά όσο και την οικονομία μας. Τώρα δεν θεωρώ ότι θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο να τηρηθούν όπως τηρηθήκανε πέρυσι τα πρωτόκολλα στα ξενοδοχεία, τα οποία τηρηθήκανε κατά γράμμα και τουλάχιστον οι συνάδελφοι στο δικό μου το νομό, στο νομό Κορινθίας, που μπορώ να μιλήσω με υπευθυνότητα, τα ακολούθησαν πραγματικά κατά γράμμα. Είναι αξιοθαύμαστο αυτό το γεγονός. Έτσι και πάλι θα μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε σε ό,τι καινούργια βγει, προκειμένου να θωρακίσουμε τις επιχειρήσεις μας, τους εργαζομένους μας, αλλά και τις οικογένειές μας.
Εσείς, κυρία Φιλιππίδου, είσαστε υπέρ του διαχωρισμού ανάμεσα σε επιχειρήσεις, είτε αυτές είναι εστίασης, είτε είναι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, σε επιχειρήσεις οι οποίες θα είναι για εμβολιασμένους και σε άλλες οι οποίες θα είναι απλά και για εμβολιασμένους αλλά και για ανεμβολίαστους. Είσαστε υπέρ αυτού του διαχωρισμού? Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι είναι σωστό να υπάρχει κάποιος διαχωρισμός. Γιατί δεν μπορεί κάποιος ο οποίος είναι ανεμβολίαστος να θέτει σε κίνδυνο τις ζωές των άλλων. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή έρχεται η μετάλλαξη Δέλτα, η οποία δεν ξέρουμε τι επιπτώσεις έχει. Και ξέρουμε ότι μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα. Και αυτό θα μεταδοθεί πολύ περισσότερο από τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί. Και θα θέσουν οι ίδιοι σε μεγάλο κίνδυνο τη ζωή τους. Επομένως, γιατί να θέσουμε και τη δική μου ζωή και ακόμα περισσότερο των παιδιών μας, τα οποία δεν θα είναι εμβολιασμένα και δεν ξέρουμε αν θα εμβολιαστούν με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Άρα λοιπόν, βέβαια, να υποθέσω ότι όταν θα εκκληθείτε εσείς για την επιχείρησή σας να επιλέξετε, θα επιλέξετε το ξενοδοχείο σας να το κάνετε αμιγώς για εμβολιασμένους. Δεν λέω αυτό το πράγμα. Λέω ότι μπορεί, ότι σίγουρα θα το κάνω μεικτό. Μπορεί να δέχομαι και μη εμβολιασμένους ανθρώπους. Είναι απόφαση του καθενός. Εγώ λέω ποια είναι η ευθύνη του καθενός. Τώρα από εκεί και πέρα, ο καθένας είναι υπεύθυνος των πράξεών του. Απλώς θεωρώ ότι πρέπει να γίνει κάποιος διαχωρισμός και πρέπει να τηρούνται τα κατάλληλα πρωτόκολλα για να μπορέσουμε να μην έχουμε αύξηση των προβλημάτων. Όλη αυτή η αλλαγή που κάνει η κυβέρνηση και οι καινούργιες ανακοινώσεις, πιστεύετε ότι θα σας κοστίσει, θα έχει οικονομικό αντίκτυπο στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στο νομό Κορινθίας, κυρία Φιλιππίδου? Κοιτάξτε, προέχει υγεία αυτή τη στιγμή. Σίγουρα από πέρσι βιώνουμε μία περίοδο την οποία κανείς δεν γνώριζε πώς θα εξελιχθεί και δεν γνωρίζαμε τι επιπτώσεις θα υπάρχουν. Οι επιπτώσεις οικονομικές είναι σαφέστατα πολύ μεγάλες. Τόσο για τον τουρισμό αλλά για όλη την οικονομία. Τώρα, τα μέτρα αυτά δεν θεωρώ ότι αλλάζουν κάτι. Όπως πέρσι υπάρχουν τα μέτρα με τα πρωτόκολλα και ανταποκριθήκαμε επιτυχώς, έτσι θεωρώ ότι και με την εφαρμογή αυτών των πρωτοκόλων, προκειμένου να διαφυλάξουμε την υγεία μας, θα μπορέσουν οι ξενοδόχοι και οι επιχειρηματίες να ανταποκριθούν ανάλογα και να υπάρχουν τα θετικά αποτελέσματα τα οποία θέλουν. Κυρία Φιλιππίδου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, δεν ξέρω εσείς αν γίνατε σοφότεροι, δεν ξέρω εάν έχετε επιλέξει να παραμείνετε στο νομό Κορινθίας για να περάσετε τις διακοπές σας, δεν ξέρω αν έχετε προβληματιστεί για όλα αυτά τα οποία αποφασίζει η κυβέρνηση και ανακοινώνει η κυβέρνηση, που κάθε τρεις και λίγο ακούμε καινούργια πράγματα σε κάθε περίπτωση. Από εκεί και έπειτα όμως, το σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα μα πάρα πολύ προσεκτικοί. Τα μαντάτα φαίνεται ότι δεν είναι ιδιαίτερα καλά. Τα κρούσματα της μετάλλαξης Δέλτα όσο πάνε και αυξάνονται στη χώρα μας. Μάλιστα, από την Παρασκευή ακούγεται πάρα πολύ έντονα ότι στην Πάτρα, στο νομό Αχαΐας, υπάρχει και ένα νέο μεταλλαγμένο κρούσμα, το οποίο προέρχεται από την Κολομβία και μάλιστα λέγεται ότι είναι και ιδιαίτερα ανθεκτικό στα εμβόλια. Όλα αυτά εμείς θα τα ψάχνουμε όλη την εβδομάδα. Είναι ένα καλοκαίρι περίεργο, δύσκολο, και θα λέγαμε ιδιαίτερα εκπαιδευτικό για όλους μας. Θα ψάχνουμε λοιπόν όλη την εβδομάδα το ρεπορτάζ και την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο Σάββατο, εδώ στο Best TV, ό,τι έχουμε καταφέρει και έχουμε ψαρέψει από το ρεπορτάζ, θα το φέρνουμε κοντά σας, θα το φέρνουμε στο σπίτι σας. Να είσαστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια χαρά.